Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν από χθες το βράδυ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Κορινθία, όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Να συνδεθούμε με τον Γιάννη Ζιάκα που βρίσκεται στην περιοχή. Γιάννη, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα? Με το συνεργείο του Open βρισκόμαστε σε ένα από τα σημεία, με τον Νίκο, τον Μοίρα και τον Μπάμπη, τον Γεωργάτο, σε ένα από τα σημεία όπου οι πυροσβέστες δίνουν μια πραγματική μάχη στην τοποθεσία απογύρισμα. Όπως βλέπετε, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να πολεμήσουν τις φλόγες κάτω ακριβώς από το χωριό Χάνι Δερβένι, το οποίο είχε εκενωθεί λίγη ώρα πριν. Είναι ένα από τα πολύ δύσκολα σημεία. Οι αναζωπυρώσεις στη συγκεκριμένη περιοχή είναι συνεχείς, ενώ αυτό που οι πυροσβέστες θέλουν να αποφύγουν σε κάθε περίπτωση είναι η φωτιά να περάσει από εδώ αυτό το σημείο, να πέσει κάτω στον κρεμό και να κατευθυνθεί προς την πόλη των Μεγάρων. Όπως βλέπετε, υπάρχουν και πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής εδώ. Μια πραγματική μάχη. Λίγο πιο πάνω η εικόνα είναι ήδη τραγική. Υπάρχουν καμένα σπίτια, υπάρχουν περιουσίες που έχουν χαθεί, ενώ υπάρχουν και κάτοικοι, ευτυχώς λίγοι στο συγκεκριμένο σημείο, που είχαν μείνει εδώ για να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν από τις περιουσίες και τις καλλιέργειές τους. Το εμπόδιο είναι ισχυρή άνεμη, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιάννη Ζιάκα, και αυτή την ώρα. Ακριβώς, αυτή τη στιγμή οι άνεμοι στην περιοχή είναι πάρα πολύ ισχυροί. Γι' αυτό το λόγο πολύ συχνά βλέπουμε ρηπές, βλέπουμε σημεία αναζωπυρώσεων. Ακόμα και αυτή τη στιγμή ίσως φαίνεται στην εικόνα μαύρος καπνός από κάποιο δέντρο το οποίο έχει ξαναρπάξει, να πούμε. Ενώ ο άνεμος αυτή τη στιγμή, το ανησυχητικό και αυτό που πρέπει να αποφευθεί, είναι το γεγονός πως ο άνεμος σπρώχνει τη φωτιά προς την πόλη των Μεγάρων. Ευτυχώς βέβαια, πιο κάτω υπάρχει παιδινή έκταση και μια έκταση πιο εύκολη για τους πυροσβέστες να πιάσουν τη φωτιά. Εστάλησαν και τα μηνύματα από το 112 σήμερα, Γιάννη, για αυτήν ακριβώς τη φωτιά. Κάτοικοι έξω δεν έχουν κοιμηθεί στα σπίτια τους από χθες το βράδυ. Συνομίλησες με ανθρώπους εκεί στην περιοχή? Κάνοντας ρεπορτάζ, μιλήσαμε με κατοίκους εδώ στην περιοχή. Τα μηνύματα στο 112, από το 112 πήγαν στα κινητά τους. Ώρα με την ώρα οι κισμοί εκενώνονταν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιμήθηκαν στα σπίτια τους το βράδυ. Ενώ πολύ χαρακτηριστικό και πολύ τραγικό είναι κάτι που ζήσαμε πριν από λίγη ώρα. Κάποιος έφυγε τόσο βιαστικά από το σπίτι του που όχι μόνο δεν έκλεισε την εξώπορτα του σπιτιού του, αλλά πλησιάζοντας για να κάνουμε ρεπορτάζ, βλέπετε αυτή τη στιγμή στην εικόνα πόσο θυελλώδης είναι η άνεμη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διακρίνετε. Οι πυροσβέστες μέσα από τους καπνούς βγαίνουν με τις μάνικες στα χέρια. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή η ρηπή του αέρα, που δεν ξέρω αν φαίνεται από τον φακό της κάμερας αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η εικόνα της κατάστασης που επικρατεί εδώ και αρκετές ώρες. Και να πούμε ότι ο δρόμος που βλέπετε είναι ο δρόμος που φεύγει από το χωριό Χάνι Δερβένι. Είναι ευτυχές ότι ο συγκεκριμένος οικισμός έχει εκενωθεί εδώ και ώρα, καθώς πλέον όποιος βρίσκεται πίσω από το συγκεκριμένο πυροσβεστικό που βλέπετε δεν μπορεί να κατέβει προς τα κάτω. Γιάννη Ζιάκα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να συνεχίσεις το ρεπορτάζ και για το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Εντείνεται η ανησυχία για τα περιστατικά θρομβώσεων σε ανθρώπους που είχαν εμβολιαστεί με Αστραζένεκα την ίδια ώρα που το εμβολιαστικό πρόγραμμα τρέχει με γοργούς ρυθμούς. Από αύριο επιτρέπεται το κλείσιμο ραντεβού με όλα τα εμβόλια για όσους είναι 40 έως 44 ετών. Με το εμβολιαστικό πρόγραμμα να τρέχει με γοργούς ρυθμούς και τον πληθυσμό που έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση να προσεγγίζει το 30%, τα διαδοχικά περιστατικά θρομβώσεων στην Κρήτη ανθρώπων που είχαν εμβολιαστεί με Αστραζένεκα εντείνουν την ανησυχία. Δύο γυναίκες μάλιστα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Παγνή. Εξειδικευμένες εξετάσεις, οι οποίες δεν γίνονται στην Κρήτη, γίνονται μόνο στην Αθήνα, τις οποίες έχουμε στείλει. Αυτές δεν έχουμε τα αποδείγματα και αυτές είναι βασικές για να πούμε εάν η όλη συμπτωματολογία έχει σχέση με το εμβόλιο ή όχι. Ο 35χρονος που υποβλήθηκε σε διπλή χειρουργική επέμβαση μέσα σε 6 μέρες για να αντιμετωπίσει θρομβώσεις πήρε σήμερα εξιτήριο. Ωστόσο, από το Βενιζέλιο μεταφέρθηκε εκτάκτως στο Παγνί 44χρονη γυναίκα για να αντιμετωπιστεί θρόμβος που εντοπίστηκε. Οι ειδικοί εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να υπήρξε αλλίωση σε παρτίδα που έφτασε στην Κρήτη. Τα περιστατικά αυτά, όπως και άλλα περιστατικά τα οποία αναφέρθηκαν, προφανώς διερευνούνται με συγκεκριμένο τρόπο, επιστημονικό τρόπο. Το πρώτο περιστατικό που εμφανίστηκε στη Μεγαλόνησο αφορούσε σε έναν 59χρονο, ο οποίος νοσηλεύτηκε με θρόμβωση στους πνεύμονες 4 ημέρες μετά τον εμβολιασμό του με Αστραζένεκα. Ανακουφίστηκα ότι δεν έχω κάποια θρομβοφιλία τέλος πάντων, αλλά δεν έχω ανακουφιστεί για να ξέρω αν τελικά θα είναι εμβόλιο η ιστορία. Προς το παρόν, κανένας δεν βάζει την υπογραφή του ότι ξέρει κάτι, αυτό οφείλει στο εμβόλιο ή δεν οφείλεται στο εμβόλιο. Με αποτέλεσμα και εγώ να είμαι σε αμφιβολία. Από αύριο επιτρέπεται το κλείσιμο ραντεβού με όλα τα εμβόλια για όσους είναι 40 με 44 ετών, ενώ μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα ανοίξει πλατφόρμα και για τους 20άριδες. Η πανδημία πάντως επιμένει και για πρώτη φορά ο μέσος όρος ηλικίας των νέων κρουσμάτων έχει πέσει κάτω από το 40 έτη. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με την Νίκη Λιμπεράκη. Καλό απόγευμα σε όλους.